Το παιδί μου φτάσει στο 10ο δημοτικό. Πάει φέτος πρώτη δημοτικού. Όπως και πέρυσι μένει μερικώς ακάλυπτο. Μοιράζεται την παράλληλή του. Ενώ η αξιολόγησή του έχει δώσει 24ωρη όλες τις μέρες. Πάλι μοιράζεται. Πέρυσι αναγκαστήκαμε, βάλαμε και ιδιωτική για να το υποστηρίξουμε το παιδί. Φέτος δεν δίνεται, όπως πολλοί γονείς. Αρκετά παιδιά δεν έχουν καν κάλυψη. Τα προβλήματα είναι σοβαρά, μας κοροϊδεύουν, μας λένε ότι δεν υπάρχουν κενά, όχι από εδώ. Η πρωτοβάθμια τι να κάνει, το κεδασί τι να κάνει. Οι άνθρωποι μας στέλνουν ουσιαστικά να κάνουμε αξιολογήσεις, τις οποίες το κράτος δεν μπορεί να τις στηρίξει. Δίνουν πενθήμερες, αλλά δεν μπορεί να τις στηρίξει. Κάποιοι άνθρωποι εργάζονται από πίσω για να βγάλουν αυτές τις αξιολογήσεις, σκοτώνονται για να βγάλουν, να δώσουν ένα πρόγραμμα, μια κατεύθυνση, και αυτό δεν ακολουθείται. Από το κεδασί, ουσιαστικά, εμένα σε αυτό που μας είπαν σαν γονείς, είναι ότι προσπαθούν να καλύψουν βάση βαρύτητα στα παιδιά. Τους δίνει το Υπουργείο κάποιες συγκεκριμένες παράλληλες και προσπαθούν να καλύψουν όσο μπορούν περισσότερα παιδιά ανάλογα τη βαρύτητα. Αν μπαίνανε τα παιδιά στο ίδιο τμήμα, μα δεν είναι στο ίδιο τμήμα, έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες, δεν μπορεί. Το δικό μου παιδί π.χ. θέλει ένα προς ένα, δηλαδή θέλει έναν δάσκαλο από πάνω. Το άλλο παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, θέλει έναν δάσκαλο από πάνω. Κανονικά δεν τα βάλανε στο ίδιο τμήμα όπως έπρεπε. Δεν γίνεται να επιβαρύνεις όλη την τάξη. Ούτε η δασκάλα δεν έχει. Εντάξει, 15 παιδιά, πέρσι ήμασταν 25 παιδιά. Τι να προλάβει μία δασκάλα. Το να μην έχουν παράλληλες, οκ, εντάξει, να το κάνουν, αλλά να έχουν βάλει ένα ολόκληρο σύστημα. Λιγομελή τμήματα, εξειδικευμένο προσωπικό, ανάλογες δασκάλες. Όχι, σας πετάω έτσι, γιατί εντάξει, έτσι μπορώ.